Υπέροχο περιβάλλον. Μέσα σε λεύκες. Τα πουλάκια τα δίνουν όλα. Φοβερά. Τι είναι αυτά τώρα που βρίσκω εδώ πέρα. Βρει ένα ακόμα. Στα βάλω εδώ να τα συζητήσουμε λίγο. Πολύ προσοχή, βέβαια, να μην μπλέκουμε τα μαντάρια μας αν δεν είμαστε σίγουροι. Δηλητηριώδη και εμείς. Αλλά θέλω να δω ποιο είναι. Το κάνουμε και μια τομή να το δούμε. Και τι τομή σε αυτά τα μικρά σπάει ο κορμός. Ας το δοκιμάσουμε έτσι λίγο. Έρχομαι! Φωνάζει ο καθηγητής. Εδώ είμαστε σε κήτη ρέματος και ανακαλύπτουμε το πρώτο μανιταράκι μας για σήμερα. Ένα από τα πολλά καφέ μανιταράκια που υπάρχουν στη φύση. Τα χιλιάδες ήδη. Αυτό εδώ τώρα δεν ξέρω, ίσως κάτι σε εινοκύβη μου κάνει. Θα το κάνουμε και μία τομή, γιατί πάντα κάνουμε και τομή για να δούμε πως είναι. Δεν φαίνεται να είναι ο κορμός κούφιος μέσα. Θα το μελετήσουμε και θα δούμε. Το πρώτο έβριμα της ημέρας. Εδώ πέρα είμαι στο ρέμα μέσα και βρίσκω τα καφέ μανιταράκια της Ινοκύβης. Λέω, υποθέτω ότι είναι Ινοκύβη. Να το. Καφέ μανιταράκι. Little brown mushroom. Με κορμό στριφογυριστό, λευκό χρώμα. Λευκό. Οχροπό θα έλεγα. Μελάσματα του ίδιου, της ίδιας απόχρωσης περίπου, σκούρο καφέ με εδώ εξόγκωμα σαν θηλή. Θα μελετήσουμε τι είναι, και από πάνω μου πρέπει να είναι ένας τρυποκάριδος τώρα και χτυπάει τουκ τουκ τουκ. Τι άλλο θέλω να σας δείξω, δείτε τι άσχημα. Εδώ μέσα ήταν ένας υπέροχος βιότοπος για φτελιές, μέσα σε αυτό το, για ένας υπέροχος, εδώ πέρα ήταν ένας υπέροχος βιότοπος για μορχέλες, και δυστυχώς οι άνθρωποι, τα γουρούνια, κάποια γουρούνια συνάνθρωποι μας, να μην τους πω συνάνθρωπους, το έχουν καταντήσει σκουπιδότοπο. Ένα πολύ όμορφο μέρος, η φύση εδώ, τα πουλάκια και λαϊδούν, αλλά έχουν βρει ευκαιρία και έρχονται και πετάνε τα σκουπίδια τους εδώ πέρα. Και ο βιότοπος από υπέροχος που ήταν καταστράφηκε, δύσκολα ξαναβγαίνει η μορχέλα εδώ, γιατί έχει ανακατευτεί το σύμπαν.